Η Τζιλ Στάιν, υποψήφια των Πρασίνων στις Αμερικανικές Προεδρικές Εκλογές, ενώνει τη φωνή της με όσους ζητούν επανακαταμέτρηση των ψήφων. Αυξανόμενος αριθμός ακαδημαϊκών και ακτιβιστών καλεί τις αρχές να διατάξουν την επανακαταμέτρηση των ψήφων σε πολιτείες κλειδιά. Ο Τραμπ πέτυχε δυσανάλογες νίκες σε κομιτείες όπου χρησιμοποιήθηκε σύστημα ηλεκτρονικής ψήφου σε σχέση με περιοχές όπου ακολουθήθηκε η κλασική μορφή ψήφου. Το ενδιαφέρον όσων αμφισβητούν το εκλογικό αποτέλεσμα εστιάζεται σε Μίσιγκαν, Πενσιλβάνια και Ουισκόνσιν. Σύμφωνα με τα τελευταία αποτελέσματα, η Χίλαρη Κλίντον προηγείται του Ντόναλντ Τραμπ με 2 εκατομμύρια ψήφους.